Η 28η Οκτωβρίου του 1940 είναι μια μέρα που καθόρισε την εξέλιξη και την ιστορική μας προοπτική. Είναι μια μέρα η οποία αποδεικνύει ότι όταν ο λαός μας είναι ενωμένος μπορεί να αντιμετωπίσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το όχι ήταν το σύσσωμο όχι του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι και στη σημερινή συγκυρία θα πρέπει αυτό να είναι το μήνυμα, ενωμένοι και αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ποτέ ξανά φασισμός και ναζισμός. Θέλω με τη σειρά μου και εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά στους Έλληνες της πατρίδος μας, στους Έλληνες της Καστοριάς, στους Έλληνες που βρίσκονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Δύο μηνύματα από τη σημερινή ημέρα. Το πρώτο που θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, το πρώτο, η Παναγία να μας σκεπάζει. Γιατί αν δεν πλώσει και πάλι τη σκέπη της η Παναγία, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση θα βρεθούμε. Και το δεύτερο προέρχεται από εκείνους οι οποίοι άφησαν τα κόκαλά τους και έδωσαν τη δική τους μαρτυρία εδώ στα χιονισμένα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Ξέρετε ποιο είναι το μήνυμά τους? Ότι στους εχθρούς λέμε πάντοτε όχι. Χρόνια πολλά. 28 Οκτωβρίου σήμερα, μια εθνική εορτή, κατά την οποία οφείλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για να μας παραδώσουν την πατρίδα μας ελεύθερη. Και τι κάνουμε οι σημερινοί Έλληνες? Την ξεπουλάμε. Την ξεπουλάμε με το χειρότερο τρόπο. Ποιος μας έδωσε το δικαίωμα να ξεπουλήσουμε το όνομά της, την περιουσία της, την γλώσσα της? Είναι πολύ θλιβερό αυτό που συμβαίνει. Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζουμε το όχι. Να δώσουμε συγχαρητήρια καταρχήν στη νεολαία που έχει τις παρακαταθήκες του όχι και να τονίσουμε ότι αντίσταση πρέπει να γίνεται και τώρα. Σε οποιαδήποτε επιβολή, είτε λέγεται αυτή μνημονιακή, είτε λέγεται εξωτερική. Με κύρια χαρακτηριστικά την ενότητα, τη φιλοπατρία, γενικότερα τον πατριωτισμό, με την καλή του όρο έννοια. Και να αντιστοιχόμαστε σε ολοκληρωτικές θέσεις και απόψεις. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν μια λαμπρή παρέλαση με συμμετοχή πολλού κόσμου. Από εδώ, από την ακριτική Καστοριά, από τη γη της Μακεδονίας, θέλω να στείλω και από τα ένταξα χώματα της περιοχής μας, θέλω να στείλω ένα μήνυμα ενότητας, εθνικής υπερηφάνειας και να από εδώ να ξεκινήσει να γίνει πραγματικότητα το όραμα των Ελλήνων για την ανόρθωση της πατρίδας μας, το όραμα των Ελλήνων για μια Ελλάδα που θα προχωράει μπροστά. Θέλω να συγχαρώ όλα τα τμήματα των μαθητών, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τα τμήματα του στρατού που σήμερα μας κάναν υπερήφανους ακολουθώντας για μια ακόμα φορά την παράδοση του εορτασμού του όχι του 1840. Ευχαριστώ πολύ όλους για την υπέροχη αυτή παρέλαση και να ευχηθούμε ενωμένοι να πάμε όλοι πάλι την Ελλάδα μπροστά.